Άλλαξε για μια ακόμη φορά την απόφαση του όσον αφορά τη χρήση του LFC Arena ο Αλέξ Κούγιας, τη στιγμή που προφανώς δεν βρέθηκε εναλλακτική για έδρα της ομάδας εντός Λάρισας, ενώ η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ήταν για μια ακόμη φορά έτοιμη να ορίσει γήπεδο εκτός της Θεσσαλικής πρωτεύουσας για τη διεξαγωγή του αγώνα με τον Πανετολικό. Επαναλαμβάνοντα ότι τα πέταλα δεν θα λειτουργούν από εδώ και πέρα και θέτοντα ουσιαστικά ω όρου τη μία απέτηση επιπλέον προκαταβολής από την πλευρά πυλαδάκι, αλλά και να αποδοκιμαστούν από την πλευρά των φυλάθων και των ροπαδών όσοι τον υβρίζουν όπω αναφέρει στη μεταμεσονύκτια προσωπική δήλωσή του, η οποία στάλθηκε στα μέσα μαζική ενημέρωση στη 1 και 23 μετά τα μεσάνυχτα, ο μεγαλομέτοχο τη ΠΑΕ στρέφει τα πειρά του και κατά τη αεραστεχνική. Ανακοινώντα παράλληλα και τι τιμέ των εισιτηρίων ημέρα για την παρακολούθηση του κάθε αγώνα, ο κ. Κούγια αναφέρει ότι η απόφαση του ισχύει για όλη τη σεζόν 2018-2019 και τονίζει ότι είναι η τελευταία φορά που δίνει χρόνο στον αρμόδιο υπουργό κ. Βασιλιάδη, στον περιφερειακό Θεσσαλία Κώστα Αγοραστό και στον δήμαρχο Λαρισ να προβούν όπως αναφέρει στις κατάλληλε ενέργειες ώστε μέχρι το Μάιο του 2019 είτε να επισκευάσουν το στάδιο Ελκαζάρ είτε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πυραιός να αγοράσουν το γήπεδο Αέλευση Αρίνα στην οποία όπως υποστηρίζει ουσιαστικά ανήκει. Παράλληλα με αυτή την κατάσταση, η ομάδα προσπαθεί να προετοιμαστεί για τις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Πανετολικό.